στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τους ανθρώπους να μπουν ξανά στην κοινωνική ζωή με την οποία είχαν αποκοπεί τα τελευταία χρόνια λόγω COVID, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με το μήνυμα «Συλλογήσου». Μία λέξη με διπλό ή και τριπλό νόημα που θέλει να μας οθήσει στο να ανήκουμε και να συμμετέχουμε σε συλλογικότητες που προάγουν κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά, καλλιτεχνικά ζητήματα ή σε συλλόγους που προάγουν την τέχνη, τη δημιουργία, τη σύνδεσή μας με το ιστορικό παρελθόν μας από το οποίο έχουμε δημιουργήσει την πολιτιστική αλλά και την ατομική μας ταυτότητα έτσι όπως έχει μεταφερθεί από γενιά σε γενιά. Συλλογήσου λοιπόν με το νόημα. Πάρε μέρος στις δράσεις συλλόγων, τοπικών συλλόγων. Η αλήθεια είναι πως στη Μυτιλήνη δραστηριοποιούνται πλήθος αξιόλογων συλλόγων με ιδιαίτερη προσφορά πολλών ετών στην τοπική κοινωνία μας, σε όλο το νησί. Συλλογήσου όμως ταυτόχρονα σημαίνει αναστοχάσου. Σκέψου ξανά ζητήματα που έχουν να κάνουν με σένα, με τις δυσκολίες σου, με τις δύσκολες μεταβάσεις της ζωής. Συλλογήσου με στόχο να επεξεργαστείς αυτές τις μεταβάσεις ή τις μεταβατικές περιόδους και να τις αντέξεις, να πας δηλαδή παρακάτω μέσα από το δικό σου δυναμικό και τη δική σου προσπάθεια, μέσα από τη σύνδεσή σου με τους ανθρώπους που σε στηρίζουν και αγαπάς, αλλά σίγουρα όχι με υποκατάστατα και εξαρτήσεις, όχι με τη χρήση νομίμων ή παρανόμων ουσιών, που δεν θα σου λύσουν το πρόβλημα ή τη δυσκολία, αλλά θα το οξύνουν και θα προσθέσουν ακόμη ένα στην ήδη δύσκολη ζωή μας. Συλλογήσου κατά των ναρκωτικών. Συλλογήσου, αναστοχάσου, ανακάλυψε τις δικές σου δυνάμεις, αξίες, δυνατότητες και δυναμικές για να ζήσεις μια όμορφη ζωή, δύσκολη μεν, αλλά που αξίζει τον κόπο να τη βιώσουμε σε όλο τις το είναι, αληθινά αλλά και με αλήθεια, χωρίς διαστρέβλωση της δικής μας πραγματικότητας, όποιες και αν είναι αυτή. Φέτος, η πνοή, το κέντρο πρόληψης δηλαδή το τοπικό, του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών, ο ΚΑΝΑ, σε συνεργασία όπως κάθε χρόνο με το ΚΕΘΑ και την κινητή μονάδα του ΚΕΘΑ, διοργανώνει εκδηλώσεις τη Δευτέρα 26 Ιουνίου, που είναι όπως είπαμε και πριν η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, στα Τσαμάκια, με στόχο να περάσουμε αυτά και άλλου τύπου μηνύματα. Σε αυτή την εκδήλωση αρχικά συμμετέχουν αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμε γι' αυτό το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, το τοπικό συγκρότημα Magma, το τοπικό συγκρότημα The Doctor and the Blue Brothers. Ταυτόχρονα όμως, πολλοί τοπικοί σύλλογοι θα παρευρεθούν στην εκδήλωσή μας. Όλους αυτούς τους συλλόγους που θα παρευρεθούν, που είναι πάρα πολλοί, για να τους ονοματίσω, θα τους ευχαριστήσουμε μετά την εκδήλωση, μετά το πέρασμα της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Τους ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για το μέχρι τώρα έργο τους, γιατί αυτό το έργο στηρίζει την τοπική κοινωνία, στηρίζει το άτομο και το στηρίζει πολύ περισσότερο από όσο μπορούμε να φανταστούμε, γιατί ανήκει σε μια συλλογικότητα, ενισχύει την προσωπική σου ταυτότητα, ενισχύει ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες. Μας έχει βοηθήσει και αυτή τη φορά, αλλά και πολλοί σύλλογοι μας έχουν βοηθήσει να υλοποιήσουμε δράσεις την ημέρα αυτή, δηλαδή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, αφιλοκερδώς στο παρελθόν. Κατά προσέγγιση γνωρίζουμε αν έχουν αυξηθεί περιστατικά χρήσης ναρκωτικών στη Λέσβο? Έχει αυτό που κατανοούμε, χωρίς να έχουμε κάνει κάποια έρευνα. Δηλαδή δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που κατανοούμε μέσα από τις επισκέψεις στους διάφορους φορείς, είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη χρήση στο χασίς σε νέους ανθρώπους. Πάει να μεταφερθεί στους νέους ανθρώπους σαν μόδα, όπως είναι εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, κάτι που δεν έχει περάσει στην Ελλάδα, αλλά έρχεται τα τελευταία χρόνια αυτή η μόδα στην Ελλάδα και στο νησί μας. Άρα δεν είναι ακριβώς εξάρτηση, αλλά είναι μια χρήση, μια πειραματική χρήση, ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα και να, ας πούμε, να δοκιμάσεις, να καπνίσεις χασίς. Επίσης βλέπουμε μια, αυτό που βρέθηκε βέβαια, μια αύξηση στη χρήση ψυχοφαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή.
Γιατί ένας άνθρωπος που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους φάρμακα, δεν διαφωνούμε και δεν λέμε να μην τα χρησιμοποιεί όταν είναι για ιατρικούς λόγους, αλλά υπάρχει μια αυτοχορήγηση ψυχοφαρμάτων χωρίς επίβλεψη από τις ιατρικές υπηρεσίες. Τα στοιχεία, να σας πω τι δείχνουν, έτσι, τα γενικότερα στοιχεία, ότι έχει πέσει η επικίνδυνη χρήση της ηρωίνης, να το πω έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν κάνουν χρήση με τον τρόπο που έκαναν στο παρελθόν. Αυτή η επίθεση απέναντι στον εαυτό και αυτή η επικινδυνότητα που έχει να κάνει η ηρωίνη και η χρήση της την ώρα που τη χρησιμοποιείς, δεν φαίνεται να απασχολεί τόσο πολύ, αλλά φαίνεται να έχει αυξηθεί η κατάχρηση της νόμιμης ουσίας πριν το αλκοόλ, που γνωρίζουμε πως είναι πολύ δύσκολη ουσία ως προς την απεξάρτησή της. Και γενικά εγώ θεωρώ πως το πρόβλημα του νησιού δεν είναι η χρήση, ας πούμε η παράνομη χρήση ηρωίνης, και μπορεί να υπάρχει σε ένα ποσοστό, το πρόβλημα του νησιού είναι οι νόμιμες ουσίες εξάρτησης που δημιουργούν αρκετά προβλήματα και σωματικά και σε επίπεδο εγκεφαλικής, ας πούμε, όχι, δεν θα ήθελα να πω δυσλειτουργίας, αλλά επηρεάζει κάποιες εγκεφαλικές λειτουργίες το αλκοόλ, όπως και το χασίς, μαριχουάνα, γιατί έχει αλλάξει η σύνθεσή της, δεν ήταν αυτή που ήταν κάποτε, και αυτό δεν το γνωρίζει η νεολαία, δεν γνωρίζει ο νέος κόσμος και ένα παιδιά, ίσως και ενήλικες, ότι δεν έχει πια τη σύνθεση, την ίδια σύνθεση. Έχει μεταλλαχθεί και υπάρχει λόγος για τον οποίο έχει γίνει αυτό, δηλαδή έχει αυξηθεί η επικίνδυνη ουσία σε αναλογία μέσα στο φυτό, και γι' αυτό φοβόμαστε, γιατί ξέρουμε πως όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει σε έναν άνθρωπο κάποια αντίδραση σε επίπεδο ψυχικό, που μπορεί να είναι δύσκολο να αναστραφεί και να επανέλθει το άτομο στην πραγματικότητα που ήταν. Δεν λέω πως είναι αδύνατο, απλά θα δυσκολευτεί. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αφήσουν τη ζωή τους, ας πούμε, στη Μυτιλήνη και να πάνε για 1 ή 2 χρόνια στην Αθήνα για να μπουν σε μια κοινότητα εσωτερικής διαμονής. Αυτές που λειτουργεί το ΚΙΘΑ, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών, το 18 άνω, και κάποιες ΟΚΑΝΑ. Όμως, αυτού του τύπου θεραπεία, δηλαδή εσωτερική, το να απευθυνθεί σε μια κοινότητα και να μείνεις για όσο διάστημα χρειάζεται για να αναδομήσεις την προσωπικότητά σου και όχι μόνο να σταματήσεις τη χρήση ουσίας, γιατί το να σταματήσει κάποιος τη χρήση ουσίας το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι που δεν το έχει κάνει ένας άνθρωπος που κάνει χρήση. Το έχει σταματήσει και μόνος του. Έχει καταφέρει να σταματήσει την ουσία από μόνος του και για διάφορους λόγους. Το ζήτημα δεν είναι να σταματήσουμε την ουσία, το ζήτημα είναι να δούμε τι θα βάλουμε στο κενό που θα μας αφήσει αυτό το σταμάτημα της χρήσης, στο εσωτερικό συναισθηματικό κενό, χωρίς να θέλω να ονοματίσω τίποτα, αλλά αυτό το κενό που μπορεί να νιώθουμε όλοι μας σε κάποιες φάσεις της ζωής και που μπορεί να ασυνείδητα να το καλύψουμε με τη χρήση μιας ουσίας, γιατί δεν είναι τίποτα παραπάνω η ουσία. Αυτό το κοινό όμως πρέπει να αντικατασταθεί με ένα στόχο, με ένα όνειρο, με μία σύνθεση με τους άλλους ανθρώπους, αλλά σίγουρα πρέπει να αντικατασταθεί μέσα με μία αναδόμηση της προσωπικής μας ζωής και της καθημερινής λειτουργικότητάς μας. Αυτό κάνουν οι θεραπευτικές μονάδες. Δεν σε βοηθάνε μόνο στο πρώτο επίπεδο που έχει να κάνει με τη διακοπή της ουσίας. Γίνονται πάρα πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσα και από ειδικούς ψυχικής υγείας, αλλά και στήριξη από άλλες ειδικότητες που έχουν να κάνουν πάλι με τον πολιτισμό, με το θέατρο, με διάφορα εργαστήρια τέχνης, γιατί θέλουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι εκεί να μην σκέφτονται, αλλά να ασχολούνται με ένα αντικείμενο που θα τους τραβήξει από την ουσία, αλλά θα τους δώσει ταυτόχρονα και μια δεξιότητα. Είναι στην ουσία η μεγαλύτερη φροντίδα που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Δηλαδή να αξιοποιήσουμε μια κοινότητα, γιατί στην πραγματικότητα η κοινότητα σε φροντίζει και σε φροντίζει μέρα βράδυ.